Άρνος, online μελέτη για όλα τα παιδάκια με τους δασκάλους δίπλα σας όπου κι αν βρίσκεστε και πάμε παιδιά να συζητήσουμε την τρίτη άσκηση πάνω στο τετράδιο εργασιών και τις μάζες. Να συγκρίνεις λίγο τις παρακάτω μάζες χρησιμοποιώντας τα σύμβολα. Α, αυτά εδώ παιδιά. Μικρότερο, μεγαλύτερο, μεγαλύτερο, μικρότερο και ίσον. Λοιπόν, 5.000 γραμμάρια από τη μία και 6 κιλά από την άλλη. Πού έχουμε τα περισσότερα? Παιδιά, κοιτάξτε, για να συγκρίνουμε πραγματάκια πρέπει αυτά να είναι το ίδιο. Γραμμάρια και γραμμάρια, ή κιλά με κιλά, ή τόνι με τόνι, ή χιλιοστά του γραμμαρίου με χιλιοστά του γραμμαρίου, έτσι. Πατάτες με πατάτες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανώμια πράγματα, όπως για παράδειγμα γραμμάρια με κιλά. Πρέπει αυτά, παιδιά, να τα κάνουμε τα ίδια. Ή να τα κάνουμε και τα δύο να είναι σε γραμμάρια, ή να τα κάνουμε και τα δύο να είναι σε κιλά. Παιδιά, ό,τι θέλετε διαλέξτε. Το ίδιο συμπέρασμα θα βγάλουμε. Λοιπόν, τι είπες Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης, παιδιά, μίλησε. Λέει, τα κιλά να τα κάνουμε γραμμάρια. Ωραία. Για να πάρουμε τα κιλά και να τα μεταμορφώσουμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρηση που είναι τα γραμμάρια. Στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης τι κάνουμε? Πολλαπλασιάζουμε με το 1000, όπως λέει και εδώ πέρα το σημαδάκι. Άρα τα 6 κιλά, άμα κάνουμε 6 επί 1000, θα πάρουμε παιδιά πόσα? 6.000 γραμμάρια. Άρα παιδιά τα 6 κιλά είναι σαν να λέμε 6.000 γραμμάρια. Άρα που έχουμε τα πιο πολλά? Εδώ είναι 5.000 γραμμάρια ή εδώ που είναι 6.000 γραμμάρια? Προφανώς παιδιά στα 6.000 γραμμάρια, άρα το συμβολάκι θα πάει έτσι. Να το. Δηλαδή παιδιά, μέσα εδώ στη σπηλιά, μπαίνει το μεγαλύτερο, που είναι 6.000 γραμμάρια. Τα 6 κιλά δηλαδή. Άρα παιδιά, τα 6 κιλά είναι περισσότερα, είναι μεγαλύτερος αριθμός από τα 5.000 γραμμάρια. Λοιπόν, ομοίως παιδιά από κάτω, τα 8 κιλά, αν τα κάνουμε επί 1000, δεν θα γίνουν 8.000 γραμμάρια. Άρα, πιο πολλά ποια είναι? 9.000 γραμμάρια ή 8.000 γραμμάρια? Τώρα παιδιά είναι οι 9.000, άρα το μεγαλύτερο είναι το 9.000. Αυτό θα μπει μέσα στη σπηλιά. Η σπηλιά είναι έτσι, άρα το 9.000 που είναι το μεγαλύτερο μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Στη σπηλιά παιδιά πάντα μπαίνει το μεγαλύτερο, έτσι. Να το θυμόμαστε αυτό. Άρα 9.000 γραμμάρια είναι μεγαλύτερο, είναι περισσότερα από τα 8 κιλά. Από κάτω, 2.500 γραμμάρια και 2,5 κιλά. Αν τα κιλά τα κάνουμε και αυτά σε γραμμάρια πολλαπλασιάζοντας όπως είπαμε επί 1000, 2,5 επί 1000. Επειδή παιδιά πολλαπλασιάζουμε, έτσι πολλαπλασιάζουμε, άρα η υποδιαστολή θα πάει δεξιά. Πόσες θεσούλες? 3 θέσεις, γιατί το 1000 έχει 3 μηδενικά. Άρα θα μετακινηθεί 3 θέσεις δεξιά. Αν μετακινηθεί μία θέση θα πάει εδώ, μετά το 25. Οι άλλες δύο θέσεις παιδιά που εκκρεμούν θα καλυφθούν με μηδενικάκια. Να παιδιά δείτε το κι εσείς. Αν η υποδιαστολή από εδώ που είναι μετακινηθεί μία θέση δεξιά, δεν θα πάει εδώ μετά το 5. Άλλη μία θεσούλα δεν θα πάει εδώ μετά το 0. Άλλη μία θεσούλα δεν θα πάει εδώ μετά από το άλλο 0. Άρα τι θα γίνει? 2.500,0. Αλλά επειδή τα μηδενικά όταν μπαίνουν στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία απολύτως αξία, άρα το αποτέλεσμά μας παιδιά είναι 2.500 γραμμάρια. Άρα παιδιά τα 2,5 κιλά, τα 2,5 κιλά είναι και αυτά 2.500 γραμμάρια. Άρα 2.500 γραμμάρια έχουμε από τη μία, 2.500 γραμμάρια έχουμε και από την άλλη. Άρα τι είναι αυτά? Ίσα, είναι το ίδιο πράγμα. Και από κάτω παιδιά τι έχουμε? Έχουμε τι? 4,5 τόνους και 4.500.000 γραμμάρια. Λοιπόν παιδιά, ή και τα δύο θα τα κάνουμε τόνους ή και τα δύο θα τα κάνουμε γραμμάρια. Λοιπόν, για να δούμε παιδιά, πρώτα απ' όλα να δούμε ο τόνος τι είναι. Όταν λέμε παιδιά τόνος, ο ένας τόνος ισούται με 1000 κιλά. Λοιπόν, ο ένας τόνος, έτσι. Άρα εφόσον εμείς έχουμε 4,5 τόνους, αν πολλαπλασιάσουμε επί 1000, γιατί ο κάθε τόνος ισούται με 1000 κιλά, άρα άμα κάνουμε παιδιά την πράξη 4,5 επί 1000, η υποδιαστολή όπως είπαμε παιδιά από τη στιγμή που έχουμε πολλαπλασιασμό θα πάει δεξιά, και θα πάει δεξιά πόσες θέσεις? 3, γιατί το 1000 έχει 3 μηδενικά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αν μετακινηθεί η υποδιαστολή και πάει δεξιά από εδώ που είναι, αν πάει δεξιά μία θέση θα πάει εδώ και θα γίνει 45. Οι άλλες δύο θέσεις παιδιά που εκκρεμούν
θα καλυφθούν με μηδενικάκια. Να, για δείτε το. Αν υποδιαστολή από εδώ που είναι, μετακινηθεί μία θέση, θα πάει εδώ και θα γίνει 45. Άλλη μία θέση, αν μετακινηθεί, θα πάει εδώ και θα γίνει 450. Άλλη μία θέση, αν μετακινηθεί, θα πάει εδώ και θα γίνει 4.500,0, παιδιά. Αλλά επειδή, όπως έχουμε πει, το μηδενικό ή όσα μηδενικά και να βάλουμε στο τέλος του δεκαδικού μέρους ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, άρα μπορούμε να το σβήσουμε και τελικά να έχουμε 4.500 κιλά. Άρα, παιδιά, όταν έχουμε 4,5 τόνους, κάνοντας πολλαπλασιασμό επί 1000, είναι 4.500 κιλά. Εμείς όμως, παιδιά, δεν θέλουμε κιλά. Εμείς, αφού το κάναμε που το κάναμε έτσι, παιδιά, θέλουμε να το κάνουμε σε γραμμάρια. Πώς τα κιλά θα τα κάνουμε σε γραμμάρια? Για να πάμε, παιδιά, από τα κιλά, για να πάμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης που είναι τα γραμμάρια, για να πάμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης, πολλαπλασιάζουμε με το 1000, όπως λέει και εδώ πάνω η σημείωση. Άρα, παιδάκια, άμα κάνουμε 4.500 και αυτό το κάνουμε επί 1000, δηλαδή κάνουμε 4.500 κιλά επί τα 1000 γραμμάρια που ισοδυναμεί το κάθε κιλό, άρα θα γίνει 4.500 που είχαμε και άλλα 3 μηδενικά από το 1000. Άρα θα είναι 4.500.000 τι γραμμάρια. Οπότε, παιδιά, οι 4,5 τόνοι είναι πόσο? 4.500.000 γραμμάρια. Μα αυτό, παιδιά, είναι το ίδιο με αυτό που έχουμε και από την άλλη μεριά. Και από την άλλη μεριά δεν έχουμε 4.500.000 γραμμάρια. Άρα, τι απεδείχθη ότι είναι οι δύο ποσότητες μεταξύ τους? Ίσες. Λοιπόν, ωραίο, παιδιά, παιχνιδάκι, έτσι. Απολαυστικό. Πάμε δίπλα. 36 κιλά από τη μία και 36.000 γραμμάρια από την άλλη. Λοιπόν, παιδιά, ή θα τα κάνουμε και τα δύο σε κιλά ή και τα δύο σε γραμμάρια. Να έχουμε όμοια πραγματάκια για να τα συγκρίνουμε. Ας κάνουμε τα κιλά, τι να τα κάνουμε, Μαρία, να τα κάνουμε γραμμάρια. Ας κάνουμε τα κιλά γραμμάρια. Έτσι, ό,τι θέλετε, παιδιά. Και το άλλο να κάνετε, πάλι το ίδιο συμπέρασμα θα βγάλουμε. Για να μεταμορφώσουμε τα κιλά, για να πάμε από τα κιλά στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης που είναι τα γραμμάρια, για να μετατρέψουμε δηλαδή αυτή τη μονάδα στην αμέσως μικρότερη της, πολλαπλασιάζουμε με το 1000, όπως μάθαμε. Έτσι λοιπόν, παιδιά, αν κάνουμε 36 επί 1000, 36 επί 1000, θα πάρουμε, παιδιά, 36 και άλλα 3 μηδενικά, δηλαδή 36.000 γραμμάρια. Άρα τα 36 κιλά είναι και αυτά 36.000 γραμμάρια, δηλαδή όσο έχουμε και από την άλλη μεριά. Άρα οι δύο ποσότητες τι είναι μεταξύ τους, παιδιά, και πάλι ίσες. Το βλέπετε το παιχνιδάκι? Συνεχίζουμε από κάτω. Έχουμε 10.000 χιλιοστά του γραμμαρίου και από την άλλη έχουμε 12 γραμμάρια. Ωραία, παιδιά. Τι να κάνουμε? Να τα εκφράσουμε και τα δύο σε γραμμάρια ή και τα δύο σε χιλιοστά του γραμμάριου? Ό,τι θέλετε, παιδιά. Να κάνουμε τα γραμμάρια, να μεταμορφώσουμε τα γραμμάρια, τα 12 γραμμάρια, να τα μεταμορφώσουμε σε χιλιοστά του γραμμαρίου. Ας το κάνουμε έτσι. Όποιο παιδάκι θέλει, παιδιά, μπορεί να μεταμορφώσει το άλλο, τα χιλιοστά του γραμμαρίου, να τα κάνει γραμμάρια. Το ίδιο συμπέρασμα θα βγάλουμε έτσι, παιδιά. Πάτε και παίξτε. Για να μεταμορφώσουμε τα 12 γραμμάρια, δηλαδή για να μεταμορφώσουμε, παιδιά, προσέξτε, τα γραμμάρια στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης που είναι τα χιλιοστά του γραμμαρίου, για να τα μεταμορφώσουμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης, όπως εξηγήσαμε και πρωτήτερα, πολλαπλασιάζουμε με το 1000. Άρα, παιδιά, αυτό το 12, αν το πολλαπλασιάσουμε επί 1000, δηλαδή κάνουμε 12 επί 1000, 12 επί 1000 θα πάρουμε 12 με 3 μηδενικά, θα πάρουμε δηλαδή 12.000 χιλιοστά του γραμμαρίου. Άρα, παιδιά, τα 12 γραμμάρια είναι 12.000 χιλιοστά του γραμμάριου. Οπότε, από τη μία έχουμε 10.000, από την άλλη 12.000, άρα πιο πολλά που έχουμε, 12.000. Αυτό το νουμεράκι δεν είναι πιο μεγάλο? Άρα αυτό το νουμεράκι θα μπει μέσα στη σπηλιά, εδώ είναι η σπηλιά και μέσα μπαίνει το πιο μεγάλο. Άρα, παιδιά, οι 12.000, αυτά τα χιλιοστά του γραμμάριου, έτσι, δηλαδή τα 12 γραμμάρια, είναι μεγαλύτερη ποσότητα από τις 10.000 χιλιοστών του γραμμαρίου. Πάμε από κάτω, παιδιά, στο πρώτο τελευταίο. Έχουμε 3 εκατομμύρια, εκατομμύρια της, παιδιά, έχει 6 μηδενικά, πάμε πλέον σε τάξη εκατομμυρίων.
3 εκατομμύρια χιλιοστά του γραμμαρίου από τη μια μεριά και 3,1 κιλά από την άλλη. Ωραία. Λοιπόν, ας μετατρέψουμε, παιδιά, τα κιλά, τα 3,1 κιλά, να τα κάνουμε χιλιοστά του γραμμαρίου. Για να πάμε στο πινακάκι. Για να πάμε, παιδιά, από τα κιλά στα χιλιοστά του γραμμαρίου, δεν μπορούμε να πάμε αμέσως, θα πάμε, παιδιά, τσούκου τσούκου. Από τα κιλά θα πάμε πρώτα στα γραμμάρια και από τα γραμμάρια μετά στα χιλιοστά του γραμμαρίου. Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, όλα καλά. Για να πάμε, παιδιά, από τα κιλά, για να μετατρέψουμε τα κιλά και να πάμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρης που είναι τα γραμμάρια, στην αμέσως μικρότερη, όπως μάθαμε, πολλαπλασιάζουμε με το 1000. Άρα, να κάνουμε εδώ 3,1 επί 1000. Για να δούμε. 3,1 επί 1000. Επειδή, παιδιά, έχουμε πολλαπλασιασμό, η υποδιαστολή θα μετακινηθεί, παιδιά, δεξιά. Πόσες θέσεις? Τρεις θέσεις, παιδιά, γιατί το 1000 έχει 3 μηδενικά. Αν μετακινηθεί μία θεσούλα, θα πάει εδώ. Μετά το 1, θα γίνει 31. Οι άλλες δύο θέσεις, παιδιά, που εκκρεμούν, θα καλυφθούν με μηδενικά. Για δείτε το και πάλι. Αν μετακινήσουμε την υποδιαστολή μία θέση προς τα δεξιά, θα γίνει 31. Άλλη μία θεσούλα προς τα δεξιά, θα γίνει 310. Άλλη μία θεσούλα, αν τη μετακινήσουμε προς τα δεξιά, θα γίνει 3100,0. Επειδή όμως τα μηδενικά, όσα μηδενικά και να βάλουμε, παιδιά, στο τέλος του δεκαδικού μέρους, ενός οποιοδήποτε δεκαδικού αριθμού, δεν έχουν καμία απολύτως αξία, άρα σβήνουμε, παιδιά, το μηδενικό, άρα τι γίνεται, 3100. Είναι, λοιπόν, παιδιά, 3100 γραμμάρια. Και τώρα, παιδάκια, τα γραμμάρια θα τα μεταμορφώσουμε σε χιλιοστά του γραμμαρίου. Πόσα από τα γραμμάρια θα πάμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης που είναι τα χιλιοστά του γραμμαρίου? Για να πάμε στην αμέσως μικρότερη μονάδα μέτρησης, παιδιά, όπως μάθαμε, πολλαπλασιάζουμε με το 1000. Να το, που λέει και εδώ. Άρα, άμα κάνουμε 3100 επί 1000, για κάντε το, παιδάκι, αυτό, 3100 επί 1000, θα έχουμε, παιδιά, πόσο? 3100, και θα έχουμε και άλλα 3 μηδενικά, άλλα 3. Άρα θα γίνει 3.100.000 χιλιοστά του γραμμάριου. Το βλέπουμε. Άρα, παιδιά, τα 3,1 κιλά είναι 3.100.000 χιλιοστά του γραμμάριου. Πιο πολλά, παιδιά, που έχουμε? Από εδώ που είναι 3 εκατομμύρια ή από εδώ που είναι 3.100.000. Τα 3.100.000, παιδιά, είναι περισσότερα, άρα είναι μεγαλύτερο νουμεράκι, μπαίνει μέσα στη σπηλιά το μεγαλύτερο, όπως λέγαμε. Άρα, παιδιά, ουσιαστικά τα 3,1 κιλά είναι αριθμός, είναι μάζα για την ακρίβεια, πιο μεγάλη από τα 3 εκατομμύρια χιλιοστά του γραμμαρίου. Και πάμε, παιδιά, και στο τελευταίο, όπου έχουμε τι? 3 τόνους, 500 κιλά και 200 γραμμάρια. Και από την άλλη μεριά έχουμε 3.500 κιλά. Λοιπόν, για να τα μετατρέψουμε, παιδιά, όλα σε κιλά. Εδώ τι έχουμε? Έχουμε 3 τόνους πρώτα απ' όλα. Ο κάθε τόνος, παιδιά, ξέρουμε ότι είναι ο κάθε τόνος 1000 κιλά. Άρα οι 3 τόνοι δεν θα είναι 3 φορές το 1000. Δηλαδή, άμα κάνουμε 3 επί 1000, 3 φορές το 1000, οι 3 τόνοι δεν θα είναι 3.000 κιλά. Ωραία. 3.000 κιλά. Έχουμε και άλλα 500 κιλά. Και άλλα 500 κιλά. Και έχουμε και 200 γραμμάρια. Τώρα, παιδιά, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Και να μην το συνεχίσετε αυτό άλλο. Για δείτε. Αυτό, λοιπόν, τι είπαμε ότι είναι στην πραγματικότητα? 3.000 κιλά, που είναι οι 3 τόνοι, και άλλα 500 κιλά, άρα πόσα κιλά έχουμε όλα μαζί? 3.500 κιλά. Ωραία. Άρα, λοιπόν, έχουμε, παιδιά, κοιτάξτε, να κάνουμε το συνολάκι. Οι 3 τόνοι και 500 κιλά μαζί είναι 3.500 κιλά. Έχουμε όμως και 200 γραμμάρια. Από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά έχουμε πόσα? 3.500 κιλά. Παιδιά, πού έχουμε πιο πολλά? Πού έχουμε πιο πολλά? Πιο πολλά δεν έχουμε από εδώ? Έχουμε 3.500 κιλά. 3.500 κιλά έχουμε και από τη μια μεριά και από την άλλη.
Αλλά προσέξτε, παιδιά. Από την από εδώ μεριά έχουμε 3.500 κιλά, αλλά έχουμε και κάτι ακόμα, ε. Και άλλα 200 γραμμάρια. Αλλά έχουμε, παιδιά, άρα περισσότερα από ό,τι έχουμε στην άλλη μεριά, ε. Περισσότερα, είναι μεγαλύτερο. Εντάξει, μπαίνει μέσα στη σπηλιά. Άρα, παιδιά, όλη αυτή η ποσότητα είναι σαν μάζα πιο μεγάλη. Μπαίνει μέσα στη σπηλιά του πιο μεγάλο. Πιο μεγάλη από την άλλη. Την ποσότητα. Ουσιαστικά, παιδιά, για την ακρίβεια είναι 3.500. Τα 200 γραμμάρια ουσιαστικά είναι τι. Τα 200 γραμμάρια, παιδιά, να σκεφτούμε ότι το κάθε γραμμάριο είναι το 1 χιλιοστό του κιλού. Δηλαδή από τα γραμμάρια για να πάμε στα κιλά διαιρούμε 2.000. Όποιος, παιδιά, το κάνει και έτσι και διαιρέσει το 200 με το 1.000 για να βρει πόσα κιλά είναι, δύο μηδενικά από εδώ και από εδώ θα φύγουν. Άρα είναι σαν να λέμε 2 δια 10. 2 δέκατα δηλαδή που είναι 0,2. Έτσι λοιπόν, 3.500 και άλλα 0,2 θα είναι, παιδιά, πόσα. 0, 0 και 0, 0, 0 και 5, 5, 0 και 3, 3. 3.500,2 κιλά. Όποιος, παιδιά, θέλει μπορεί να το δει και έτσι. Όλη αυτή η ποσότητα είναι 3.500,2 κιλά. Και πάλι είναι πιο πολλά από ό,τι έχουμε στην άλλη μεριά. Όπως και να το δείτε, λοιπόν, παιδιά, είναι το ίδιο και το αυτό. Άρα, εδώ είναι μεγαλύτερη αυτή η ποσότητα. Απολαυστική άσκηση, παιδιά, και η συγκεκριμένη πάνω στις μετατροπές, έτσι, στις μετατροπές μονάδων μέτρησης μάζας από τη μία στην άλλη, όπως μάθαμε και στο σχολικό βιβλίο. Και επειδή, παιδιά, είδατε και πάλι ότι είχαμε να παίξουμε και με διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς που είναι το κεφάλαιο 30 και με τον πολλαπλασιασμό στους δεκαδικούς αριθμούς που είναι το κεφάλαιο 29, θυμηθήκαμε και πάλι όσα λέγαμε στο κεφάλαιο 29 και τον πολλαπλασιασμό στους δεκαδικούς αριθμούς, ότι όταν πλασιάζουμε ένα δεκαδικό αριθμό με το 10 εκατό ή 1000, ο αριθμός μεγαλώνει αντίστοιχα 10 εκατό ή 1000 φορές, γι' αυτό και που διαστολή μετακινείται 1, 2 ή 3 θέσεις αντίστοιχα προς τα δεξιά. Έτσι, το είχαμε μάθει, παιδιά, στο κεφάλαιο 29. Και στο κεφάλαιο 30, η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς, παιδιά, τι είχαμε μάθει, ότι όταν έναν αριθμό ή φυσικό ή δεκαδικό, έτσι, όταν το διαιρούμε με το 10, με το 100 ή με το 1000, ο αριθμός μικραίνει αντίστοιχα κατά 10, 100 ή 1000 φορές, γι' αυτό και που διαστολή πάει 1, 2, 3, 4 αριστερά. Αυτά, παιδάκια, επειδή είδατε ότι μας χρειάστηκαν στη συγκεκριμένη άσκηση που κάναμε, όποιο, παιδάκι, δεν το θυμάται, θα πάτε, παιδιά, στην ιστοσελίδα www.arnos.gr στα μαθηματικά της 5ης Δημοτικού και θα μελετήσετε, παιδιά, τα βιντεομαθήματα και του σχολικού βιβλίου και του τετραδίου εργασιών για τα δύο αυτά κεφαλαιάκια, το 29 και το 30. Και να είστε σίγουροι, παιδιά, ότι θα τα ξαναθυμηθούμε, έτσι. Και όπως είδατε και πάλι, μας χρειάστηκε, παιδιά, η πολύ αγαπημένη μας προπαίδεια, όπως και σε όλα τα μαθηματικά. Αυτά, λοιπόν, παιδιά, με τη συγκεκριμένη τρίτη άσκηση πάνω στο τετράδιο εργασιών με αντικείμενό μας τη μάζα και τις μονάδες μέτρησης της μάζας, παρέα με τους δασκάλους σας, της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας arnos.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στη διεύθυνση info@arnos.gr και τη συμμετοχή σας, παιδιά, στα διαγωνιστικά μαθηματικά που έχουμε ξεκινήσει για όλους τους λάτρεις της γνώσης των μαθηματικών, για όσα, παιδάκια, θέλετε να συμμετάσχετε στο μαθηματικό διαγωνισμό ή να αποκτήσετε κριτική σκέψη και αντίληψη πάνω στα μαθηματικά. Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παιδιά, στέλνοντας το μήνυμά σας στη συγκεκριμένη διεύθυνση και όλοι μαζί, δάσκαλοι, γονείς και μαθητές, αλληλεπιδώντας θετικά με αγάπη, μεράκι και καλή διάθεση, θα φτάσουμε μαζί στη γνώση, στη μίση, στη γνώση και στην κορυφή. Να είστε πάντα καλά, σας ευχαριστώ θερμά, υγεία και καλή συνέχεια εύχομαι να έχετε όλα τα παιδάκια.